Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες. Με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη κάναμε σήμερα μία ακόμα εξόρμηση με στόχο την ανέβρεση του Παυλόκαστρου. Βρισκόμαστε στην περιοχή του πολύ όμορφου χωριού Παυλόκαστρο. Το θέμα του βίντεο για το οποίο θα μιλήσω τώρα είναι το θέμα της πολύ ύποπτου και περιέργου ανατινάξεως της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Χιέρο, η οποία κατά τις επίσημες εκδοχές, τα όσα έχουν γίνει ευρέως γνωστά, οφείλονται στην επέκταση της καταστροφικής φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από την Βόρεια Μαγνησία και επεκτάθηκε σε μέτωπο 40 χιλιόμετρων και έφτασε μέχρι τη Νέα Αγχίαλο. Η Νέα Αγχίαλος είναι μια κομμόπολη η οποία έχει ιδρυθεί, θα πρέπει να τα λέμε αυτά, από τους διασωθέντες Έλληνες της Παναρχαίας Ελληνικής Πόλεως Αγχιάλου, της Αγχιάλου, της Ελληνικοτάτης Ανατολικής Ρωμιλίας, μετά την καταστροφή της, το ολοκαύτωμά της από Βουλγάρους και Αρμενίους στις 30 Ιουλίου του 1906. Είναι περίεργο ότι η ανατίναξη της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο έγινε λίγες μέρες πριν την αποφράδα επέτειο του ολοκαυτώματος της Αγχιάλου. Το επισημαίνω αυτό. 30 Ιουλίου του 1906 το ολοκαύτωμα της Αγχιάλου. 27 Ιουλίου του 2023 του τρέχοντος έτους η ανατίναξη της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητές μου φίλες, έχουν ακουστεί πολλά για το θέμα της των αιτιών της ανατινάξεως της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο. Από διαδικτυακούς φίλους πληροφορήθηκα ότι το μέρος αυτό φυλάσσεται πλημελώς, ότι έβαζαν παλαιά κάποιο φύλακα να φυλά μια τεράστια έκταση 3.000 στρωμάτων, δεν θυμάμαι τώρα πόσο μεγάλος είναι ο χώρος αυτός, και αυτός καθόταν στο φυλάκιο, μάλιστα βάζανε και πολίτες επιπληρωμή, αλλά δεν κάνανε περίπολο στην περιοχή, στο χώρο της αποθήκης πυρομαχικών και καθόντουσαν στο φυλάκιο. Αυτό που είπε ένας φίλος, ο οποίος είχε πελετήσει εκεί. Αυτά μου έγραψε δημοσίως. Κάποιος άλλος μου είπε ότι όταν είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι υπάρχει hot spot με λαθρομουσλίμ πρόσφυγες στην περιοχή, μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει, κύριε Κώστα, τέτοιος τόπος εγκαταστάσεως αλλοεθνών αυτών των μουσουλμάνων, υπάρχει, μου λέει, hot spot στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τη Νέα Αγχίαλο. Το λέω προς διόρθωση αυτού που είπα πριν, στο προηγούμενο βίντεο, για την ανατίναξη της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, νομίζω ότι η απόσταση των 30 χιλιόμετρων δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Είναι μικρή. Αυτούς έχουν εγκαταστήσει στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, τους μουσουλμάνους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κατοχική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ψήφισαν ελληνόφωνοι ανθέληνες. Ελληνόφωνοι ανθέληνες που στερούνται ελληνική συνειδήσεως και κοιτάνε μόνο το ατομικό συμφέρον και δεν γνωρίζουν ούτε αντιλαμβάνονται το εθνικό συμφέρον, όπως δεν το αντιλαμβάνεται και το εθνικό συμφέρον
ή η κατοχική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχω κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα δημοσιοποιήσω, μια και δεν μας λένε πώς έγινε ανατίναξη. Ακούγονται πολλά περί δολιοφθοράς. Κάποιος φίλος μου είπε ότι δεν είναι οι Τούρκοι πίσω από την ανατίναξη αυτή της αποθήκης πυρμαχικών στη Νέα Αγχίαλο. Τονίζω το επίθετο Νέα Αγχίαλος για να κάνουμε διάκριση από την παλιά, την οποία δεν πρέπει να λησμονούμε, να τη θυμόμαστε πάντα. Να θυμόμαστε πάντα την ελληνική ανατολική ομιλία, την οποία προσάρτησαν το 1885 πραξικοπηματικά οι Βούλγαροι στο κράτος τους. Μου λέγει λοιπόν κάποιος φίλος ότι οι δολιοφθορείς ανήκουν σε άλλες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι ευρωπαϊκή. Είναι η απόγονη του Αλαρίχου. Θα καταλάβατε ποιος εννοώ. Και δεν είναι τυχαίο να ληθεύει ως προς τους απογόνους του Αλαρίχου η πληροφορία αυτή, καθότι όπως απεκάλυψε ο Στέφανος Χίος πρώτην ημερών σε εκπομπή του στο Alert, ότι πίσω από τις φωτιές κρύβονται οι εταιρείες ανεμογεννητριών, οι οποίες εκφράζουν και εκπροσωπούν γερμανικά συμφέροντα. Έτσι. Άρα δεν το έχουν σε τίποτα να μπήκαν κάποιοι δολιοφθορείς εκεί. Υπόθεση κάνω, πληροφορία έχω. Ερευνήστε τι, όποιο μπορείτε. Και να ανατίναξαν την αποθήκη πυρμαχικών. Ο φίλος που μου έδωσε την πληροφορία αυτή, ότι αυτοί που κρύβονται πίσω από την ανατίναξη της αποθήκης πυρμαχικών στην Νέα Αγχίαλο, είναι πράκτορες, καταδρομής ασφαλώς, ξένων δυνάμεων, έχει πολλές μεγάλες και, πολλές και μεγάλες και ισχυρές διασυνδέσεις. Μου έχει δώσει πληροφορίες για πολλά άτομα και πολλά και ποικίλα θέματα που άπτονται του εθνικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν, πέραν των γερμανικών αυτών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται κατά τις πληροφορίες που μου εδόθησαν στο θέμα της ανατινάξεως της αποθήκης πυρμαχικών στη Νέα Αγχίαλο, υπάρχουν λέει και άλλοι, έτσι μου είπε, μάλλον είναι κοινή επιχείρηση της χώρας που ευρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη της Μεσογείου. Ξέρετε, λίγο μετά τη Χερσόνησο του Σινά, αυτή τη χώρα εννοώ, την οποία, η οποία το αρχαίο της όνομα, της οποίας το αρχαίο όνομα είναι Παλαιστίνη. Καταλάβατε ποιος εννοώ. Και οι άλλοι είναι γνωστοί, η υπερατλαντική δύναμη. Τρεις δυνάμεις δηλαδή. Μία, η χώρα αυτή, της οποίας πριν από μερικές δεκαετίες η πρωτεύουσα ήταν διαιρεμένη, ανατολικό και δυτικό Βερολίνο. Όχι πρωτεύουσα, η παλαιότερη πρωτεύουσά της. Και τότε ήταν πρωτεύουσα της Γερμανίας, η Βόνη της Δυτικής Γερμανίας. Και ανήκει το δυτικό Βερολίνο, χωρισμένο στο δυτικό και ανατολικό τομέα. Στον κομμουνιστικό τομέα και στο δυτικό τομέα. Η μία είναι χώρα αυτή, ότι εμπλέκονται κατά τις πληροφορίες. Μπορεί να μην ισχύουν, εγώ μεταφέρω πληροφορίες. Μπορεί κάποιος, όπως σας πω, ακούσει το βίντεο, να πει ότι θα πει και να προσθέσει κάποια πληροφορία. Η άλλη είναι η Mossad, όπως μου είπε ο φίλος αυτός, και η άλλη είναι η Αμερικανική υπηρεσία. Μάλλον η CIA, μάλλον κάποια υπηρεσία Αμερικανική στρατιωτική, δεν το ξέρω. Δεν είναι, είναι όμως η πληροφορία αυτή, τη μεταφέρω εγώ με πάσα επιφύλαξη. Ως προς την Γερμανία, δεν ξέρω αν μπορώ να πω με τα βεβαιότητος αν ισχύει. Διότι έχουμε το θέμα των ανεμογεννητριών και οι εταιρείες ανεμογεννητριών, οι ανεμογεννήτριες είναι γερμανικές κατασκευής. Έτσι, μπορεί να ισχύει. Θα μου πείτε, αυτές οι χώρες δεν έχουν καλές και άρρωστες σχέσεις με την
κατοχική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φυσικά και έχουν. Αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε την πληροφορία μου έδωσε αυτός ο φίλος. Και το ρώτησα, τι θέλανε, γιατί, για ποιο λόγο, αφού αυτές οι δυνάμεις, και η Γερμανία και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν άρρωστες σχέσεις με την κυβέρνηση των Αθηνών. Γιατί να κάνω αυτό το πράγμα? Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της ενεργείας τους? Σας λέω. Ήταν, λέει, η καταστροφή των στρατιωτικών αεροσκαφών, των F-16, που υπάρχουν στην αεροπορική βάση της Νέας Αχιάλου. Δηλαδή ήθελαν να καταστρέψουν τα στρατιωτικά αεροσκάφη αυτοί που προέβησαν στην ανατίναξη της αποθήκης πυρομαχικών στη Νέα Αχιάλου. Αυτή την πληροφορία μου έδωσε. Σας λέω ακριβώς τι μου είπε ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια δεν μπόρεσα να μου απαντήσω το ερώτημα γιατί το έκαναν αυτό. Τι σκοπό είχαν? Ίσως επειδή μιλήσαμε τηλεφωνικά να μην ήθελε να μου το πει τηλεφωνικά. Γιατί αυτή η πληροφορία προέρχεται από στρατιωτικές πηγές. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει επαφές και διασυνδέσεις με πολλούς κύκλους. Και πολιτικούς και στρατιωτικούς. Σας λέω. Καταλάβατε. Έχουμε ένα θέμα σοβαρότατο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο θα υπήρχε ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής. Ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής. Και οι κάτοικοι έζησαν ένα τρόμο και ένα πανικό ανάλογο ή και χειρότερο του πανικού και του τρόμου τον οποίο έζησαν οι πρόγονοί τους στην παλαιά Αχίαλο της Ανατολικής Ομιλίας τα τέλη Ιουλίου του 1906. Δεν ξέρω αγαπητοί μου φίλοι τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, δηλαδή το μήνα που διανύουμε, τον Αύγουστο. Καθότι και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει τα μελτέμια του, έχει τις ζέσεις του, δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, το κράτος είναι διαλυμένο, το κράτος ενδιαφέρεται για τον έλεγχο των πολιτών με τις προωθούμενες ηλεκτρονικές ταυτότητες εναντί των οποίων εγώ είμαι σαφέστατα αρνητικός. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε προσεχώς. Να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία πρώτα. Ένα κράτος το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Το μόνο που ενδιαφέρει τους πολιτικάτιδες, τους πανάθλιους πολιτικάτιδες, παντός χρώματος και πάσης αποχρώσεως, είναι να δημιουργούν περιουσίες, να παίρνουν μίζες, να οργιάζουν παντή τρόπο και με κάθε μορφή και να κοροϊδεύουν και να εξαπατούν τον κόσμο από τον οποίο θέλουν μόνο την ψήφο του. Μας θεωρούν ηλιθίους, πρόβατα, βλάκες και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Είναι η απόγονη των κοτσαμπάσεων, αγαπητοί μου φίλοι. Σας λέω και πάλι ότι οι συνένοχοι όχι απλώς είναι υπεύθυνοι. Είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία είδατε τι έκανε την προηγούμενη τετραετία. Και τώρα τι θα κάνει αυτή την τετραετία? Θα ισοπεδώσει πλήρως τη χώρα. Θα κάνει ό,τι δεν έκανε την προηγούμενη τετραετία. Ξέρετε κάτι? Για να ελέγχει απόλυτα τον κόσμο. Είναι το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, της καθιερώσεως αποκλειστικά του ψηφιακού χρήματος και ούτε καθεξής, σύμφωνα με τα όσα λέει στον Κούλη, αυτός ο εσκατόγερος που κατέχεται από λεγιώνες δαιμονίων και είναι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Κλάους Βάμπ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω. Γιατί αυτός είχε ναζιστή πατέρα, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Αδόλφου στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος των ναζιστών, του Τρίτου Ράιχ. Είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω άλλη φορά. Αγαπητοί μου φίλοι, γρηγορείτε και κάντε ομάδες. Ενωθείτε. Ενωθείτε
και αλληλοπιστηριχτείτε. Κάνετε τοπικές ομάδες. Τοπικές ομάδες, στις οποίες να συμμετέχουν άνθρωποι, οι οποίοι να προέρχονται από όλους τους τομείς και να υπάρχει αλληλοπιστήριξη και κοινή δράση για την αντιμετώπιση κάθε επιθέσεως που δεχόμαστε είτε σε ατομικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο. Αυτά ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά.